αντιδημοκρατικό και θα έλεγα υπονομευτικό για τη λειτουργία της Βουλής και του πολιτικού συστήματος. Τη στόχευση θέλω να μου πείτε. Ποια ήταν η στόχευση? Θα σας πω για τη στόχευση, αλλά να κρίνουμε ναι, και εντάξει, την ναι. απόφαση. Ναι. Η απόφαση αυτή, αν χρειαζόταν και επιβαλόταν για κάποιους λόγους, θα μπορούσε να συζητηθεί στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Θα μπορούσε να ενημερωθεί η διάσκεψη των Προέδρων, να τεθεί το πρόγραμμα, να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, να δούμε τους λόγους, να τους εξετάσουμε και να μπει ένας προγραμματισμός. Όπως ξανάγει ποτέ στο παρελθόν. Εδώ το είχε ξανακλείσει ναι, το 2009 με απαράδεκτο τρόπο. Και τότε έχει γίνει το Καραμαλή. Κυβέρνηση Καραμαλή. Και έγινε βεβαίως, όλος ο κόσμος τρόμαξε. Σου λέει γιατί κλείνουν την Ολομέλεια της Βουλής προώρα. Λοιπόν, και είδατε ότι δεν υπήρχαν λόγοι τότε. Λόγοι οι οποίοι ήταν σχετίζονταν με σκοπιμότητες κυβερνητικές. Και ξέρετε τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι, ότι μετά, μετά το καλοκαίρι αυτό πήγαμε σε εκλογές. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τρεις φορές που έχει συμβεί πάντως με τα πολιτευτικά και τρεις πήγαμε σε εκλογές. Λοιπόν, απαράδεκτος ο τρόπος. Γιατί έγινε? Πρώτον, διότι πάμε να συζητηθούν κρίσιμα νομοσχέδια. Κρίσιμα. Τα οποία έχουν ευρύτερη πολιτική σημασία από μια υποβαθμισμένη σύνθεση της Βουλής. Και με υποβαθμισμένο τρόπο και μια σύνθεση της Βουλής που από την άποψη κυβέρνησης θα είναι ελεγχόμενη. Μες. Δηλαδή, φέρνει το νομοσχέδιο για παράδειγμα για τη μικρή ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση. Διαφωνεί ξέρετε, κάποιος. Ξέρετε ναι. ότι για αυτό διαφωνεί. Το θέμα ναι. υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Έτσι. Ιδιαίτερα θα έλεγα, όχι μόνο, αλλά ιδιαίτερα στους νομούς Κοζάνης και Αργαδίας. Mm-hmm. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση, προκειμένου εγώ σε μια ονομαστική ψηφοφορία να περάσω ακόπως και άνετα το νομοσχέδιο, τους εξαιρώ αυτούς, τους βγάζω τους κοζανίτες και τους βγάζω από τη σύνθεση. Ναι. Και αυτοί εντωμεταξύ που βγαίνουν από τη σύνθεση μπορούν ανέξοδα να λένε ότι εγώ διαφωνούσα. Και χωρίς επιπτώσεις να λένε εγώ διαφωνώ, είναι πέσχυτο το νομοσχέδιο, απαράδεκτο κτλ. Έτσι λοιπόν τακτοποιούμε τα και πράγματα. Και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτά. Μπράβο, τακτοποιούμε τα πράγματα χωρίς να τρέχει τίποτα. Αλλά όμως είναι λειτουργία Βουλής αυτό. Πρέπει έτσι να λειτουργεί η Βουλή. Προβλέπετε πάντως κύριε Λαφάζε, δεν είναι παράνομο. Όχι, με συγχωρείτε. Δεν παρανομεί. Εδώ δεν είναι, δεν είναι να προβλέπετε τυπικά. Εδώ μιλάμε για την ουσία της υπόθεσης. Το νομοσχέδιο που είπε ο κ. Τσούκαλης για τους Αιγιαλούς. Ναι. Κρίσιμο νομοσχέδιο. Μπήκε σε διαβούλευση. Εδώ υπάρχουν διαφορές. Αποσύρθηκε, πολύ κρίσιμο. Και μάλιστα προαπαιτούμενο. Αυτό είναι το εκπληκτικό για τους Αιγιαλούς προαπαιτούμενο. Και για τους Αιγιαλούς προαπαιτούμενο. Ακριβώς. Και η μικρή ΔΕΗ είναι προαπαιτούμενο. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Εδώ είναι για τα δάση προαπαιτούμενο. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο γίνεται. Μάλιστα. Δεύτερον, ρίχνετε το πολιτικό θερμόμετρο. Η κυβέρνηση λέει τώρα. Ναι. Η πολιτική ζωή μπαίνει σε εξελίξεις θερινές, ραστώνει, οι βουλευτές πάνε διακοπές και εντωμεταξύ η περίοδος είναι πάρα πολύ κρίσιμη, τα θέματα που τρέχουν είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πάμε σε ένα καλοκαίρι όπου υποτίθεται θα γίνει και διαπραγμάτευση του χρέους, όπου η Βουλή κατά τη γνώμη μας έπρεπε να μείνει όλο το καλοκαίρι ανοιχτή. Οι βουλευτές είναι πρόθυμοι να επιτελέσουν αυτό το πολιτικό κοινοβουλευτικό τους έργο. Αφού μετά το καλοκαίρι θα γίνουν αυτά, έτσι καλώς. Δεν ζητήσαν οι βουλευτές άδειες, ούτε ζήτησαν να χωριστούν τα τμήματα κατά 100. Αυτό δεν είναι αίτημα των βουλευτών. Και γιατί ξέρετε, πολλοί κόσμοι. Δεν έχει δίκιο που το λέει τώρα ο κ. Ζάμπα. Γιατί πολλοί κόσμοι λέει. Λέει οι βουλευτές. Ζητήσανε. Τι κάνουν για 2 μήνες. Να πάνε στις διακοπές τους. Εγώ δεν άκουσα κανένα βουλευτή να έχει ένα τέτοιο αίτημα. Η κυβέρνηση το έκανε για να επιτερητήσει σκοπιμότητες. Και βεβαίως υπάρχει και αυτό το θέμα των άρσεων ασυλίας. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Ούτε αποδίδω, ας πούμε, μία πρόθεση στον Α ή στον Β ότι δεν ήθελε να συζητηθεί η υπόθεσή του στην Επιτροπή Διοντολογίας και στη Βουλή. Μπορεί ορισμένοι μάλιστα να επέσπευδαν για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, να αποσαφινιστεί. Αλλά όμως το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι η Επιτροπή Διοντολογίας δεν μπορεί να συνέλθει με θερινά τμήματα. Δεν μπορεί τα θερινά τμήματα να συζητήσουν άρση ασυλίας. Οι εκκρεμότητες αυτές παραμένουν, ενώ έχουν σταλεί στη Βουλή οι σχετικοί φάκελοι και παραπέμπονται για μετά τον Οκτώβρη. Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό για την Βουλή και για την ίδια τη δημοκρατία. Να θυμίσω ότι είχαμε και πέρυσι προαπαιτούμενα και η Βουλή, η Ολομέλεια, συνεδρίαζε σχεδόν μέχρι τέλος Ιουλίου. Μέχρι τέλος Ιουλίου δεν έχει κλείσει. Και πολλές φορές δεν έχει κλείσει και το καλοκαίρι ολόκληρο. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτά τα 11, αλλά χτες, 11 πέρυσι, σημεία που είναι υπολοιπόμενα από τη συμφωνία. Από το είναι κάποια προαπαιτούμενα. Ναι, τα 11 σημεία
που είναι υπολοιπόμενα από τόσο πρόθεσμα. Το θέμα τώρα έχει λήξει, ακούστηκε η κριτική. Υπάρχουν δύο δόσεις Ιουνίου και Ιουλίου, που ένα δις η κάθε μία, και κάθε δόση αυτή συνοδεύεται από προαπαιτούμενα. Έχουν γραφτεί τα προαπαιτούμενα. Ποια είναι περίπου, βεβαίως αυτός ο κατάλογος δεν έχει κλείσει και δεν ξέρουμε τι μπορεί να έρθει. Να πάμε, κύριε, στο άλλο θέμα τώρα που... μεγάλο θέμα επίσης του κυρίου Θεοχάρη. Είναι και κανόνων ζήτημα και παραβίασής τους. Δηλαδή, αποφασίστε, κύριε Μακρογιαννάκη,